Πάμε τώρα μόνο στα εξοπλιστικά στην Τουρκία και στον πρόεδρο Ερντογάν, που με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή τοποθετήθηκε και ο ίδιος σε σχέση με τα drones καμικάζι. Και τι είπε λοιπόν? Ναι, διότι είπε ότι τα drones καμικάζι παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στους πολέμους στην περιοχή που βρίσκεται κοντά στην Τουρκία, και ανακοίνωσε ότι και η Τουρκία διαθέτει drone καμικάζι, όπως και μη επανδρομένα αεροσκάφη, οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Αναφέρθηκε βέβαια και στο μαχητικό Καάν και στα όλα αυτά που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία. Αλλά ξέρετε, επειδή το Ιράν απογείωσε πολλά μη επανδρομένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, και μάλιστα και drone καμικάζι, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, και η Τουρκία λέει, ξέρεις, και εγώ διαθέτω τέτοια, έχει νομίζω σημασία του όλο αυτό το. Όλο αυτό το γεγονός. Πρέπει να το διαβάσουμε ανάλογα, και όχι μόνο εμείς, και οι χώρες της ευρύτερης περιοχής, ενδεχομένως και η Ελλάδα. Αλλά εγώ προτείνω να δούμε και τη δήλωση αυτή. Βεβαίως. Και να επανέλθουμε, γιατί είπε και πάρα πολλά εναντίον του Ισραήλ και όχι εναντίον του Ιράν. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τη δήλωση για τα καμικάζι. TB2, Akıncı, Anka ve Aksungur silahlı insansız hava araçlarımız ile SİHA teknolojisinde dünyada ilk 3 ülke arasındayız. Yakın çevremizdeki savaşların vazgeçilmez unsuru olan kamikaze İHA'lar da savunma sanayi şirketlerimiz tarafından üretiliyor. Geçtiğimiz Şubat ayında 5. nesil savaş uçağımız Kaan ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Kızıl Elma ve Anka 3 ile artık bu alanda farklı bir lige yükseliyoruz. Bundan 10 sene, 15 sene, 20 sene önce tohumlarını serptiğimiz projelerin hamdolsun bugün meyvelerini toplamaya başladık. Μάλιστα. Εντάξει, δεν πήγαν και πολύ καλά αυτά, βέβαια. Ναι. Για να το πούμε και αυτό. Ναι. Δεν πήγαν και πολύ καλά. Όχι. Σε μια αεράμινα Ισραήλ, βέβαια. Έτσι. Με τη συνέργεια των συμμάχων. Και με τους συμμάχους. Έτσι δεν είναι. Έτσι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγαν πολύ καλά. Οπωσδήποτε. Ναι, ήταν απογοητευτική η πορεία τους. Αλλά λέει ο Ερντογάν, παιδιά, έχω και εγώ τέτοια. Καλώς. Μάλιστα. Γνωστό. Πάμε τώρα και σε εκτιμήσεις του για το Ισραήλ. Ναι. Ναι, το Ισραήλ πάντως βρίσκεται στο στόχαστρο του Τούρκου Προέδρου. Το μοναδικό μη μουσουλμανικό κράτος εκείνης της περιοχής. Ο Ερντογάν στηρίζει ουσιαστικά το Ιράν. Προσέξτε, καταδικάζει το Ισραήλ. Λέει ότι αυτό κάνει προβοκατόρικες ενέργειες, ότι αυτό φταίει, ότι αυτό ξεχύρισε το ποτήρι, και το Ιράν απάντησε. Δηλαδή, ξεκάθαρα η Τουρκία, δηλαδή αναλυτικότατα την άκουσα, την ξανάκουσα την ανακοίνωση του Τούρκου Προέδρου, ο Πρόεδρος της Τουρκίας, όπως και στο Υπουργείο Εξωτερικών το ίδιο συνέβαινε, δεν υπάρχει καμία ξεκάθαρη καταδίκη των επιθέσεων του Ιράν εναντίον του Ισραήλ. Μάλιστα. Δηλαδή, εκτόξευσε, απογείωσε ντρόν, εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους πάνω από 100 εναντίον του Ισραήλ, και η Τουρκία λέει το εξής, ότι το Ισραήλ με τις προβοκατόρικες ενέργειες ξεχύλιζε το ποτήρι, πρέπει να καταδικάσουν τον Νετανιάχου σε όλο τον κόσμο και όχι το Ιράν. Μάλιστα. Δηλαδή, αυτά λέει ο πρόεδρος της Τουρκίας. Αυτόν που δέχτηκε την επίθεση, και... δηλαδή. Αυτός πρέπει να καταδικαστεί. Ναι, γιατί έχει προηγηθεί ότι έχει κάνει με... Προσέξτε, αναφέρεται στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα και λέει ότι μετά την 7η Οκτωβρίου συνέβησαν αυτά, αλλά η Τουρκία δεν αναφέρει στην 7η Οκτωβρίου τι συνέβη, δηλαδή το τρομοκρατικό χτύπημα της Χαμάς. Σωστά. Βεβαίως αναφέρει, δηλαδή όπως και λέει, το Ιράν έκανε αυτό διότι φταίει το Ισραήλ. Άρα απευθύνεται στο μουσουλμανικό κόσμο και λέει ουσιαστικά, και στο Ιράν, και λέει ουσιαστικά, κοιτάξτε να δείτε, το Ισραήλ είναι το κακό, ο κακός της περιοχής και όχι το Ιράν. Σωστά, αυτό σωστά. Είναι μια εντυπωσιακή δήλωση από τον Τουρκό Πρόεδρο και έχει τη σημασία του, νομίζω, σε σχέση με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ, αν και είναι ο διάβλος επικοινωνίας στην παρούσα φάση. Πάμε να δούμε τη δήλωσή του. Για πάμε. Ναι, ναι. 7 Ekim'den bu yana İsrail hükümeti ateşi bölgeye yaymak için provokatif adımlar atmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuku ve Viyana Sözleşmesi'ni çiğneyerek Şam'daki İran Büyükelçiliğini hedef alması bardağı taşıran son damla oldu. İsrail yönetiminin uluslararası teamülleri ayaklar altına alan hoyratlığına birkaç ülke dışında tepki veren
çıkmadı. Aylardır İsrail'in saldırgan tutumuna ses çıkartmayanlar İran'ın cevabı karşısında hemen kınama yarışına girdiler. Oysa burada öncelikle kınanması, telin edilmesi gereken Netanyahu'nun ta kendisidir. 13 Nisan gecesi yüreklerimizi ağzımıza getiren gerilimin birinci müsebbibi Netanyahu ve gözünü kan bürümüş yönetimidir. Bu gerçeği kabullenmeden yapılan açıklamaların tansiyonu düşürmek adına hiçbir fayda getirmeyeceği kanaatindeyiz. Μάλιστα, εντάξει. Έχει ένα ρόλο να παίξει στην περιοχή, τον διεκδικεί ο Μα έχει τη σχέση του έτσι το Ιράν. Ακριβώς. Τον υπηρετεί αυτό το ρόλο και τις ισορροπίες που εκείνος έχει επιλέξει. Άρα... Δεν περίμενε κανείς ότι θα αλλάξει θέση. Άρα... Όχι, βέβαια. Άρα για την Τουρκία επίσημα η επίθεση του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Για αυτό την επίθεση φταίει το Ισραήλ. Ναι. Είναι δικαιολογημένο. Είναι σαν να λέει όμως η Δύση, μαζέψτε εσείς τον Νετανιάχου. Και εγώ θα κάνω τη δουλειά μου από την άλλη μεριά με το Ιράν. Αν μου αναγνωρίσετε αυτό το ρόλο, δεν ξέρω. Έχει κλείνουμε εδώ, Μανώλη, γιατί πρέπει να πάμε και στο Τελ Αβίβ να συναντήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Σταύρο Ιωαννίδη.